Κάτσερ, έγιναν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Μορέιρα, πάσα στο Σαλούστρο. Άστοχο lay-up, επιμένει από κοντά Μορέιρα. Θα νικήσει τους φόρουαρντ του Λαβρίου για το 8-7. Με τον Γκρέι, Μουράτος. Ένα pick to dime από το elbow. Το σούτ είναι καλό, το rebound του Moses. Του Kingsley Moses. Κάτσερ, πήρε ένα pick από το Μορέιρα. Γκρέι, ελεύθερο σούτ για 2 και 10-13. Άλμαν, αυτός έκανε το λάθος πριν. Ντεκόζι με τον Αγραβάνη. Τον μποστάρι. Ωραία πάσα στο dime. Καλάθι και φάουλ. Η καλύτερη επιλογή για να πάει και στη γραμμή. Ο dime. Watson έκανε ένα πλάγιο βήμα και το σουτ καλό για το 17-17. Κερδίζει ο Καράμπελας, όχι. Ο Ντεκόζι κερδισμένος. Ντεκόζι. Reverse τρίπλα, έξω η μπάλα, γυρίζει, Λούντζης μπροστά στον Kingsley, ανάποδο lay-up και 19-19, ένα πολύ όμορφο καλάθι από τον Μιχάλη Λούντζη. Outlaw για 3 και αυτός. Μέσα, δεύτερο τρίποντο του Outlaw για το 22-19. Weak side για τον Άλμαν, παίρνει την εσωτερική, προτιμά την μπάσα στο dime, θα νικήσει τους φιλούς του Περιστερίου για το 30-23. Κάτσερ στη γωνία, ο Άλμαν κλείνει, Γκρέι, πικ από τον Kingsley, η πάσα στο Σαλούστρο, το σούτ από μακριά για 3, Μουράτο στη γωνία, ο Outlaw για 3, μέσα, τρίτο τρίποντο του Outlaw για το 33-26, απαντάει ο Outlaw στο Σαλούστρο. Άλμαν, οι προσποιήσεις πλησιάζει, πόλο κάρφωμα από τον Ντάιμ για το 37-28. Άλμαν, weak side, ο Ντέιβις για 3, ελεύθερο τρίποντο για το 40-34. Το συν 6 και πάλι το Λαύριο, Χάτσερ, Γκρέι, Χάτσερ, γωνία ο Kingsley για 3, να η απάντηση για το Περιστέρι για το 40-37, Γκρέι. Πάλι στις αλλαγές με τον Ντάιμ, περνάει, weak side, Χάτσερ, ελεύθερο σουτ για 3, rebound του Μουράτου και ευνηδιασμός με τον Άλμαν που θα πάει στο κάρφωμα, 44-37. Πολύ δύσκολο καλάθι, αλλά εδώ μας έδειξε την τέχνη του Λούντζης, ο Αγραβάνης θα απαντήσει με τον Πάσιμο και το 52-42. Λούντζης κατεβάζει αυτό στην μπάλα να βοηθήσει στην περιφέρεια. Το έκανε αυτό. Και στο Λαύριο, Μαστρογιαννόπουλος για 3 και στα τρίκαλα παλαιότερα. 55-42 η διαφορά. Πολύ δύσκολο καλάθι, αλλά εδώ μας έδειξε την τέχνη του Λούντζης. Ο Αγραβάνης θα απαντήσει με τον Πάσιμο και το 52-42. Λούντζης κατεβάζει αυτό στην μπάλα να βοηθήσει στην περιφέρεια. Το έκανε αυτό. Και στο Λαύριο, Μαστρογιαννόπουλος για 3 και στα τρίκαλα παλαιότερα. 55-42 η διαφορά. Ροκανίσει το χρόνο για να δώσει ελάχιστα δευτερόλεπτα στην τελευταία επίθεση του Περιστερίου. Βρήκε διάδρομο ο Watson στο lay-up και 57-42 το συν 15. Αγραβάνης πάει να κλέψει και κλέβει από το Λούντζη για να καρφώσει και να μειώσει σε 57-47. Outlaw για 3. Με μεγάλη τροχιά η μπάλα για το 60-51. Αγραβάνης, ο Μόουζες από την εσωτερική. Πάει για το κάρφωμα, ένα θεαματικό καλάθι και 62-56. Αυτός ο αγώνας που εξακολουθεί να είναι αμφίροπος, έστω και με αυτό το συνέξι. Ντεκόζι για 3. Μέσα! Μουράτος για τον Ντεκόζι, περνάει από τον Γκρέι, weak side, Άλμαν για 3. Αυτό είναι πολύ μεγάλο καλάθι κυριολεκτικά και για 3 και μεγαλώνει τη διαφορά, 70-58. Αλλά 7 δευτερόλεπτα για το Λαύριο για να εκδηλώσει επίθεση. Άλμαν περνάει, πέταξε την μπάλα, δεν μπορεί ο Ντάιμ, μάζεψε ο Kingsley. Τρέχει το Περιστέρι τώρα, Γκρέι στον ευνηδιασμό για 3, μέσα, 70-61. Γκρέι από την εσωτερική. Έξω κάνει λάθος, Μουράτος κερδίζει και πάει για το καλάθι.
Ντέιβις στο κάρφωμα, 73-61. Άλμαν τριπλάρι, Καραμπελάς κλείνει. Άλμαν τελικά αποφασίζει να πλησιάσει, αστοχή. Ντεκόζη για το επιθετικό rebound. Αλλά 8 δευτερόλεπτα, Ντεκόζη δεν κάνει επίθεση, αυτό λέει. Τέλειωσε λοιπόν το παιχνίδι. 75-61 είναι η ένατη νίκη του Λαβρίου στη σεζόν. Κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει το Λαβρίο στη μάχη που γίνεται γενικότερα για τη σωτηρία.